Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού να διακρίνουμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον για μια χριστιανική οικογένεια, ώστε ζώντας μέσα στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, τα μέλη της οικογένειας αυτής να απολαμβάνουν την εύνοια του Θεού, τη χάρη του Θεού, την ευλογία του Θεού, ακόμη να βλέπουν τη δόξα του Θεού μέσα στην οικογένειά τους και εν τέλει να βλέπουν και τον Θεό να τους χρησιμοποιεί σαν συνεργούς του στο έργο του δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα γενικό θέμα, το εσωτερικό διαζύγιο. Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν μέσα σε μια οικογένεια και να δημιουργηθεί το χριστιανικό, το εσωτερικό διαζύγιο. Είναι κάτι που τελικά όχι μόνο απομακρύνει την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού, αλλά φέρνει μέσα στην οικογένεια τη δυστυχία και μπορεί να οδηγήσει την οικογένεια, μάλλον με τα βεβαιότητας θα οδηγήσει την οικογένεια, εάν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, σε οριστικό διαζύγιο με τις συνέπειες, τις φοβερές που έχει ακόμη και στον κόσμο ένα διαζύγιο και για τους ίδιους τους διαζευμένους, αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά τους. Ξεκινώντας λοιπόν το θέμα μας με τίτλο «Εσωτερικό διαζύγιο», θα πρέπει να περιγράψουμε τι είναι και τι δεν είναι. Τι δεν είναι, βεβαίως είναι απλό, είναι όταν μια οικογένεια, σε μια οικογένεια υπάρχει συζυγική πλήρης ενότητα και στα πνευματικά και στις συζυγικές σχέσεις και στις κοινωνικές σχέσεις και μόνοι τους και με τα παιδιά τους και μέσα στην εκκλησία και μέσα στον κόσμο. Δηλαδή η οικογένεια να είναι ένα. Είναι το αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος λέγει «Πάτερ κάμε και θέλω αυτοί που μου έδωκας να είναι πάντες εν». Να φρονούνε το αυτό. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος εν γέννη λέει πολύ περισσότερο για την εκκλησία του Χριστού, για την οικογένεια του Χριστού διαβάζω. Σας παρακαλώ αδελφοί δια του ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να λέγετε πάντες το αυτό. Πρώτον, δεύτερον, να μην είναι σχίσματα μεταξύ σας. Τρίτον, να είστε εντελώς κατηρτισμένοι έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτή γνώμη. Άρα λοιπόν είναι πολύ σοβαρό για μια χριστιανική οικογένεια να λένε το αυτό, ώστε να μην υπάρχει ενότητα, να μην υπάρχουν σχίσματα μεταξύ τους, να μην υπάρχουν διαφορές, να λένε το αυτό, δηλαδή να είναι σύμφωνοι, να επανέλθω και να αναλύσω ένα-ένα, να είναι σύμφωνοι μεταξύ τους, σύμφωνοι για τη γνώμη τους, για τις αποφάσεις τους, σύμφωνοι με τις σκέψεις τους, με τα πιστεύω τους, να είναι απολύτως σύμφωνοι σε όλα, και αυτό δεν είναι απλό, γιατί είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι. Όμως με τη χάρη του Χριστού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και τη σπουδή τη δική μας, την προσπάθεια τη δική μας, είναι δυνατόν η κάθε οικογένεια
πραγματικά να έχει την ίδια γνώμη. Να λένε πάντες το αυτό. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε και κάτι. Και αν ακόμη η σύζυγος έχει διαφορετική άποψη από το σύζυγο, αυτές τις διαφορές θα τις λύνουν κατηδίαν στο σπίτι τους και όχι παρουσία άλλων ανθρώπων, ακόμη και όχι παρουσία του πρεσβύτερου ή του ποιμένα, τον οποίο πιθανόν να ζητήσουν για βοήθεια. Μόνοι τους πρέπει να λύνουν τα προβλήματά τους, με την προσευχή, με το λόγο του Θεού, με την νηστεία αν χρειάζεται και με την αγάπη που πρέπει να διακατέχει το ζευγάρι αυτό. Άρα λοιπόν, ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων θα πρέπει να εμφανίζονται λέγοντες το αυτό. Και αυτό είναι ένας αγώνας. Ένας αγώνας όμως που, όπως όλους τους αγώνες που κάνουν εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων όλοι οι χριστιανοί, ιδιαίτερα ένα ζευγάρι, είναι πάντοτε, καταλήγει πάντοτε σε θρίαμβο δια του Ιησού Χριστού από τον Πατέρα Θεό. Το δεύτερο είναι να μην επιτρέπουν να υπάρχουν σχίσματα, διαφορές που μπορούν να έρθουν στην οικογένεια. Σχίσματα, διαφορές μπορούν να έρθουν. Δεν είναι καλό να υπάρχουν σχίσματα και διαφορές. Πάλι με συζήτηση, με προσευχή και με νηστεία ακόμη θα αγωνίζονται να βγάλουν από τη μέση κάθε σχίσμα που μπορεί να παρουσιαστεί στην προσωπική του ζωή. Κάθε διαφορετική άποψη, κάθε διαφορετική γνώμη. Είναι ανάγκη να απομακρύνονται τα σχίσματα. Τέλος, να είναι εντελώς κατηρτισμένοι μέσα από το Λόγο του Θεού. Να μελετάνε δηλαδή το Λόγο του Θεού. Όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά να μελετάνε το Λόγο του Θεού. Να εγκύπτουν, να επιμένουν. Να ψάχνουν να βρίσκουν το θέλημα του Θεού και τις επαγγελίες. Δηλαδή τι θέλει ο Θεός για κάθε συγκεκριμένη στιγμή και τι υπόσχεται ο Θεός. Το αποτέλεσμα, την καρποφορία του να είμεθα υπάκουοι στο Λόγο του Θεού. Εντελώς κατηρτισμένοι να μελετάνε, να μένουν στο Λόγο του Θεού, να προσέχουν τον εαυτό τους, τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, ώστε και τον εαυτό τους να σώζουν και τους ακούοντες μέσα στην οικογένειά τους. Έχοντες, εντελώς κατηρτισμένοι, έχοντες τον αυτόν νου, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, την ίδια λογική, το νουν του Χριστού, το πνεύμα του Χριστού, το φρόνημα του Χριστού και την ίδια γνώμη. Αυτή είναι η ενωμένη οικογένεια που αγωνίζεται να παραμείνει ενωμένη. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση σε μια οικογένεια για να είναι ενωμένη, όπως βεβαίως και σε μια εκκλησία αν το επεκτείνουμε, αλλά βασικά για την οικογένεια που μας ενδιαφέρει τώρα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει μέσα σε αυτή την οικογένεια, εκτός από αυτά τα οποία διαβάσαμε, να φροντίζουν να λένε το ίδιο, πάντοτε το ίδιο, άρα να αγωνίζονται, να συμφωνούνε, να διαλύουν και να καταστρέφουν και να διώγουν από μέσα τους και από πάνω τους και από την οικογένειά τους οποιοδήποτε σχίσμα υπάρχει, να είναι κατηρτισμένοι στο Λόγο του Θεού εντελώς, να έχουν τον ίδιο νου, τον νου του Χριστού, το ίδιο πνεύμα δηλαδή, το ίδιο φρόνημα και τέλος να έχουν την ίδια γνώμη. Για να ισχύουν όμως αυτά, για να υπάρχει επιτυχία σε αυτά, πρέπει μέσα στην εκκλησία, στην οικογένεια να υπάρχει πίστης, ελπής και αγάπη. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Αλλά όχι θεωρητικά, όχι κατά φαντασία να υπάρχει πίστης, ελπής και αγάπη, αλλά να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Να υπάρχουν αποδείξεις. Ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του και αυτό να είναι αποδεδειγμένο. Η γυναίκα να αγαπάει τον άντρα της και αυτό να είναι αποδεδειγμένο. Πού? Στην καρδιά του άλλου, αλλά και ενώπιον του Θεού. Να το επιβεβαιώνει ο Θεός. Οι γονείς να αγαπάνε εν αληθεία, αληθεύοντες εν αγάπη. Δηλαδή, μέσα στην αλήθεια του Λόγου του Θεού να αγαπάνε
ο ένας τον άλλον και τα παιδιά τους και να εμφυσούν, να εμπνέουν αυτού του είδους την αγάπη στα παιδιά τους, προς αυτούς, αλλά και προς πάντας. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση είναι να υπάρχει αγάπη, η οποία αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών, καλύπτει όλα τα λάθη, πλήθος αμαρτιών, αλλά πρέπει να μην είναι εν φαντασία, αλλά να είναι αποδεδειγμένη. Δηλαδή να ξέρει ο άντρας ότι πραγματικά η γυναίκα τον αγαπάει και να ξέρει με τα πάσης βεβαιότητας η γυναίκα ότι ο άντρας την αγαπάει. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Η αγάπη έχει θυσία, έχει κόπο. Αποδεικνύεται στην καρδιά της γυναίκας σου ότι την αγαπάς, αδελφέ μου, όταν κοπιάζεις χάριν αυτής, αληθεύοντας, όπως λέει η Γραφή, εν αγάπη, ζώντας μέσα στην αλήθεια. Την αγαπάς ζώντας μέσα στην αλήθεια και κοπιάζεις για αυτήν. Το ίδιο βεβαίως ισχύει και για τη γυναίκα. Αποδεικνύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων, αλλά βασικά στην καρδιά του άντρα σου, αδελφή μου αγαπητή, ότι αγαπάς τον άντρα σου όταν όταν φαίνεται, είναι φανερός ο κόπος που καταβάλεις εξαιτίας του γεγονότος ότι τον αγαπάς πολύ. Ο άντρας φροντίζει και περιθάλπτει, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Η γυναίκα υπακούει και οι δυο υπηρετούν, ο ένας τον άλλο, με κόπο. Το τονίζω αυτό, με κόπο. Άλλωστε, ο Λόγος του Θεού λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, που αν και δεν αφορά την οικογένεια, είναι όμως ένα κριτήριο και στα μάτια του Θεού για τη μισθαποδοσία του ανθρώπου. Διαβάζω από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, προς Κορινθίους Α, τρίτο κεφάλαιο, διαβάζω το 8 εδάφιο. «Ο δε φυτεύων και ο ποτίζων εν», εδώ είναι, «και έκαστος θέλει λάβει τον εαυτού μισθόν κατά τον κόπον αυτού. Διότι έτσι είμεθα του Θεού συνεργή και εσείς είστε του Θεού αγρός και του Θεού οικοδομή». Άρα λοιπόν, ακριβώς με αυτή τη λογική, με αυτό το φρόνημα, με αυτό το πνεύμα της Γραφής, ο άντρας θα πάρει την ανταμοιβή του από το Θεό, αλλά και από την γυναίκα του, δηλαδή θα αποδειχθεί στη γυναίκα του ότι την αγαπάει, όταν κοπιάζει υπέρ αυτής και έτσι γίνεται συνεργός του Θεού. Γιατί ο Θεός αγαπάει τη γυναίκα σου. Και όταν ο Θεός αγαπάει τη γυναίκα σου, ο Χριστός αγαπάει τη γυναίκα σου, τότε απαιτεί από σένα να αγαπάς και εσύ τη γυναίκα σου. Και μάλιστα με μία αγάπη που ο Χριστός είναι το παράδειγμα, όπως ο Χριστός την αγαπάει. Επειδή την αγαπάει, την αγαπάς. Και επειδή σταυρώθηκε για τη γυναίκα σου, έχισε το αίμα του, έδωσε την ψυχή του, και εσύ πρέπει να δίνεις την ψυχή σου για τη γυναίκα σου, βεβαίως και εσύ αδελφή για τον άντρα σου, να δίνετε την ψυχή σας ο ένας για τον άλλον, ώστε αποδεικνύοντας έτσι, με τον κόπο σας, με την προσφορά σας, με το ζώντας μέσα στην αλήθεια, να αγαπάτε τη γυναίκα σας κατά αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύεται όχι μόνο στις καρδιές του ενός προς τον άλλον, δηλαδή στην καρδιά της γυναίκας σου για σένα, αδερφέ μου, και στην καρδιά της, του άντρα σου για σένα, αδερφή μου, αλλά αποδεικνύεται και ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός σε καθιστά συνεργό του, εις το να φροντίζεις, να περιθάλπτεις και να προσέχεις τη γυναίκα σου, γιατί πρώτος αυτός τη φροντίζει, την προσέχει και την περιθάλπτει. Θα γίνεις συνεργός του, και το πιο σωστό, θα γίνεις συνεργός σου στο έργο αυτό. Και για σένα αδερφέ μου και για σένα αδερφή μου. Άρα στην οικογένεια πρώτον πρέπει να υπάρχει αγάπη, ζώντας μέσα στις αλήθειες του Ευαγγελίου, που αποδεικνύεται η αγάπη με κόπο και με θυσία, ώστε να γίνεσαι συνεργός του Θεού και ο Θεός να γίνεται συνεργός σου στην
συζυγική σου, πιο σωστά, στο έργο σου σαν πατέρας και σαν σύζυγος. Στο έργο σου σαν μητέρα και σαν σύζυγος. Είναι συνεργός σου ο Χριστός. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρχει μέσα στη χριστιανική οικογένεια, για να υπάρχει ενότητα, είναι η πίστης. Αλλά και η πίστη αυτή πρέπει να είναι αποδεδειγμένη. Πίστη στο Θεό, εν το ονόματι του Χριστού δια Πνεύματος Αγίου, εμπιστοσύνη στο Θεό, αλλά και εμπιστοσύνη στη γυναίκα σου και στον άντρα σου. Γιατί? Γιατί ο άντρας σου, αδερφή, είναι η κεφαλή σου και πρέπει να τον εμπιστεύεσαι, και η γυναίκα σου, αδερφέ μου, είναι η δόξα σου και πρέπει να την εμπιστεύεσαι. Όχι μόνο να την αγαπάς και να την εμπιστεύεσαι. Την εμπιστεύτηκε ο Χριστός πρώτος. Της χάρισε ζωή αιώνιο, έγραψε το όνομά της στο βιβλίο της ζωής. Της έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Την εμπιστεύτηκε και της χάρισε παιδιά και σύζυγο. Πώς είναι δυνατόν εσύ να μην την εμπιστεύεσαι? Και το ίδιο και ακόμη περισσότερο ισχύει σε κάθε μία αδελφή για τον άντρα της. Ο Θεός τον εμπιστεύθηκε, τον αναγέννησε, έγραψε το όνομά του στο βιβλίο της ζωής, το εμπιστεύθηκε το Πνεύμα του το Άγιο, το εμπιστεύθηκε το Λόγο του, το εμπιστεύθηκε εσένα για να σε περιθάλπτει και να σε φροντίζει, το εμπιστεύθηκε παιδιά να το οδηγήσει στον ουρανό και δεν ξέρω και τι άλλο το εμπιστεύθηκε μέσα στο έργο του Θεού. Εσύ δεν είναι δυνατόν να μην εμπιστεύεσαι τον άντρα σου. Όσο πιο πολύ εσύ εμπιστεύεσαι τον άντρα σου, τόσο πιο πολύ εμπιστεύεται ο άντρας σου εσένα. Και όσο πιο πολύ αγαπάς εσύ τον άντρα σου, τόσο πιο πολύ ο άντρας σου αγαπάει εσένα και αντίθετα. Άρα είναι απαραίτητο να υπάρχει αγάπη με κόπο και η πίστης, αλλά με έργο. Γιατί αν εμπιστεύεσαι τη γυναίκα σου και δεν έχεις έργα πίστεως να το αποδεικνύεις, τότε η πίστη αυτή είναι νεκρά. Εμπιστεύεσαι να μεγαλώνει τα παιδιά σου. Εμπιστεύεσαι να μαγειρεύει και να μην σου βάλει δηλητήριο μέσα στο φαΐ σου. Ο Θεός να με συγχωρέσει. Γι' αυτό που λέω είναι καθυπερβολή. Την εμπιστεύεσαι. Και πρέπει να την εμπιστεύεσαι. Αλλά δεν είναι το γεγονός ότι την εμπιστεύεσαι γιατί πρέπει να την εμπιστεύεσαι. Την εμπιστεύεσαι γιατί πρέπει να το ξέρει και να το καταλάβει και να ζει με τη γνώση ότι ο άντρας μου με εμπιστεύεται. Να ζει με τη γνώση ότι η γυναίκα μου με εμπιστεύεται. Τότε βέβαια εμπιστεύεσαι τον άντρα σου και εμπιστεύεσαι τη γυναίκα σου δεν σημαίνει ότι δεν κουβεντιάζετε, δεν συζητάτε. Μα γι' αυτό ακριβώς εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Γιατί δεν κάνει τίποτα μόνος του ένας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άλλου και τίποτα δεν κάνει ο άντρας χωρίς να ξέρει η γυναίκα. Αλλά όλα γίνονται με σύμφωνη γνώμη, προσοχή, αληθεύονται σε αγάπη, ζώντας τις αλήθειες του Ευαγγελίου εν αγάπη και εξητώντας από τον Κύριο τη χάρη του και το ελεός του, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κάθε ένας που προσέρχεται στο Θεό ότι ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας Αυτόν. Άρα λοιπόν εμπιστεύεσαι τη γυναίκα σου και το ξέρει. Γιατί? Γιατί έχει έργο η εμπιστοσύνη που δείχνει στη γυναίκα σου. Της αφήνεις ελευθερία. Κυβερνάς καλώς τον εαυτού οίκον, αλλά όχι δικτατορικά, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, κάτι που είναι πάρα πολύ ωραίο για τους πρεσβυτέρους. Ποιμάνατε το μεταξύ σας πίμνιον του Θεού επισκοπούντες μη αναγκαστικός αλλά εκουσίως, μη δέσρο κερδός αλλά προθήμος, μη δέος κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού αλλά τύποι γινόμενοι του ποιμνίου. Έτσι κυβερνάς το σπίτι σου,
όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως, όχι ως χωροκερδός αλλά προθήμος, όχι ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού. Και η γυναίκα έτσι επιμελείται την οικογένειά της. Με αυτόν τον τρόπο επιμελείται την οικογένειά της. Όχι αναγκαστικός αλλά εκουσίως. Όχι ως χωροκερδός αλλά προθήμος. Και όχι ως κατακυριεύοντες την κληρονομία του Θεού, αλλά τύποι γυμνόμενοι του ποιμνίου. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν κυβερνάει ο άντρας στο σπίτι του, δεν θα έλεγα δημοκρατικά, γιατί δεν είναι σωστό, λέω όχι δικτατορικά, γιατί είναι σωστό, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με φόβο Θεού και σοφία Θεού, δηλαδή με προσευχή και με εξήτηση, ώστε καθώς εμπιστεύεσαι εσύ τη γυναίκα σου, να κερδίζεις και την εμπιστοσύνη της γυναίκας σου για σένα. Και καθώς, αδερφοί μου, εσύ εμπιστεύεσαι τον άντρα σου, να κερδίζεις και την εμπιστοσύνη του άντρα σου για σένα. Τότε έρχεται η ενότητα. Και τέλος, πρέπει να υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει αγάπη, υπάρχει πίστης, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει και ελπίδα. Η ελπίδα, όπως λέει η Γραφή, «Εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών». Και η ελπίδα επίσης δεν πρέπει να είναι εν φαντασία, αλλά να είναι φανερή. Φανερή. Δηλαδή έχει υπομονή. Υπομονή της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Δηλαδή, ελπίζω στον Θεό. Ελπίζω στο Χριστό, ελπίζω στη γυναίκα μου, ελπίζεις στον άντρα σου και αυτό αποδεικνύεται με την υπομονή που κάνεις. Ελπίζω ότι ο άντρας μου θα διορθώσει τη συμπεριφορά του, θα ενεργήσει σωστά. Ελπίζω ότι ο άντρας μου προσεύχεται και θα τον φωτίσει ο Θεός. Ελπίζω ότι ο άντρας μου ελπίζει μόνο στο Χριστό. Το ίδιο και για τον άντρα. Γι' αυτό και επειδή ελπίζω στο Χριστό και επειδή ελπίζω, τι θα πει ελπίζω, είμαι βέβαιος, έχω ελπίδα βεβαία και ασφαλή ότι ο Θεός θα ενεργήσει στη ζωή μας. Γι' αυτό και κάνω υπομονή, γιατί έχουμε και οι δύο, άντρας και γυναίκα, έχουμε ανάγκη από υπομονή για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε, να αποκτήσουμε την επαγγελία του Χριστού, του Πατρός, του Θεού. Το χαρακτηριστικό λοιπόν είναι, ελπίζω ότι η γυναίκα μου θα τα καταφέρει με τα παιδιά μου. Βοηθάω, αλλά περιμένω κιόλας. Ελπίζω ότι ο άντρας μου θα τα καταφέρει με τη δουλειά του και κάνω υπομονή. Θα τα καταφέρει σε όλα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει μια οικογένεια. Ελπίζουμε στο Χριστό, ελπίζουμε στη γυναίκα μας, ελπίζουμε στον άντρα μας, κάμνοντας υπομονή. Κάμνοντας υπομονή ενώπιον του Θεού. Κάμνοντας υπομονή για τη γυναίκα μου. Κάμνοντας υπομονή για τον άντρα μου. Σε ποια γεγονότα, σε πολλά. Ας πούμε ότι είναι ένα νεαρό ζευγάρι και η γυναίκα ακόμη σπουδάζει. Ελπίζω ότι θα τελειώσει γρήγορα και τη βοηθάω γι' αυτό και περιμένω. Έχει ο άντρας μου δυσκολίες στη δουλειά. Έρχεται αργά. Μ' αφήνει μόνη μου, όπως πολλές φορές λένε οι γυναίκες. Δικαιολογημένα. Έχω ελπίδα στο Θεό. Έχω και ελπίδα στον άντρα μου ότι προσεύχεται και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Γι' αυτό κάνω υπομονή. Μέσα σε ένα ζευγάρι, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, αδερφοί και αδερφές, αν δεν υπάρχει υπομονή, δεν υπάρχει επαγγελία του Θεού, δεν υπάρχει ευλογία του Θεού. Πολλά γεγονότα είναι αυτά που θα έρχονται στη ζωή μας, δύσκολες καταστάσεις, που χρειαζόμαστε υπομονή. Είναι απαραίτητο.
είναι απαραίτητο να υπομένω προσευχόμενος, ελπίζοντας δηλαδή στο Θεό. Μέσα λοιπόν σε μια τέτοια οικογένεια που υπάρχει η αγάπη αποδεδειγμένη με κόπο, η πίστης αποδεδειγμένη με έργο και η ελπίδα στο Χριστό αποδεδειγμένη με υπομονή, τότε έρχεται ο Χριστός και προσεύχεται για αυτούς τους ανθρώπους, λέγοντας «Δια τούτο και προσευχόμεθα», διαβάζω από την Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, πρώτο κεφάλαιο και 11 εδάφιο, «Δια τούτο και προσευχόμεθα πάντοτε δια σας, δια να σας καταστήσει ο Θεός αξίους της κλήσεώς σας». Τώρα λοιπόν, μέσα στην χριστιανική οικογένεια πρέπει να υπάρχει περπάτημα άξιο της κλήσεως με την οποία εκλήθημεν, της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθημεν. Αυτό ανθρωπίνος είναι αδύνατον και γίνεται δυνατόν όταν ο Χριστός προσεύχεται για την οικογένεια αυτή, όταν στην οικογένεια αυτή υπάρχει κόπος αγάπης, έργο πίστης και υπομονή ελπίδος. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί πως η χριστιανική μας ζωή είναι ένας συνεχόμενος δρόμος, μία πορεία. Κάνω αυτό και ο Θεός κάνει εκείνο, κάνω εκείνο και ο Θεός κάνει τ' άλλο. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει να διαβάζουμε μόνο το Λόγο του Θεού που πρέπει, αλλά να μελετάμε το Λόγο του Θεού σε βάθος. Χρειάζεται η μελέτη του Λόγου του Θεού για να είναι φανερή η προκοπή μας σε όλους τους ανθρώπους, ώστε μελετώντας να μας φανερώνει ο Θεός και να μένουμε. Σε μια οικογένεια λοιπόν που υπάρχει κόπος αγάπης, θυσία αγάπης, έργο πίστης, υπομονή ελπίδας, ο Θεός ευαρεστείται και ο Χριστός προσεύχεται για να μας καταστήσει αξίους της κλήσεώς μας, της προσκλήσεώς μας, ώστε να μπορέσουμε να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς μας. Για να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεώς μας πρέπει να ξέρουμε πώς, αλλά αναγνωρίζοντας ότι χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, επειδή όμως ξέρουμε πώς πρέπει να περπατάμε αξίως, που είναι απαραίτητο, θα δούμε γιατί, είναι ανάγκη να προσευχόμεθα ο Θεός να μας καταστήσει αξίους, να περπατάμε αξίως, να μας καταστήσει αξίως της κλήσεώς μας, για να μπορούμε να περπατάμε αξίως της προσκλήσεώς μας με τον οποίο προσεκλήθημε. Πώς λοιπόν, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πάσης πραότητος, το πρώτο χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να περπατάς αξίως της κλήσεως του Θεού, ώστε να μπορείς να σπουδάζεις την ενότητα της οικογένειάς σου μέσα από την ενότητα του Πνεύματος και την ενότητα της πίστεως, είναι ανάγκη να ζητάς από το Θεό να σε βοηθάει, ώστε να μπορείς να περπατάς με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πάσης πραότητος. Επαναλαμβάνω, αδύνατον είναι να περπατάς με τα πάσης ταπεινοφροσύνης. Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ να περπατάω στη ζωή μου με τα πάσης ταπεινοφροσύνης? Ή ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι εγώ μπορώ και περπατάω στη ζωή μου με τα πάσης πραότητος, και θα το κάνω πιο συγκεκριμένο, μέσα στην οικογένεια. Ο άντρας με τα πάσης ταπεινοφροσύνης, η γυναίκα με τα πάσης πραότητος. Μόνο ο Χριστός μπορεί να το κάνει. Και θα το κάνει. Και η προϋπόθεση για να το κάνει είναι μέσα στο σπίτι να υπάρχει κόπος αγάπης, έργο πίστης, υπομονή ελπίδος, όσο μπορείς. Αλλά προγραμματισμένα, συνειδητοποιημένα, με αγώνα και προσευχή στη σχέση σου με τη γυναίκα σου ή με τον άντρα σου. Με τα πάσης λοιπόν ταπεινοφροσύνης και πραότητος,
μεταμακροθυμίας. Να συγχωρείς, μην κρατάς, να ξεχνάς. Και είναι εύκολο αυτό, γιατί η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Μεταμακροθυμίας και ανεχόμενοι ο ένας τον άλλον, όχι με συμβιβασμό, αλλά από αγάπη. Με αγάπη να ανέχεται ο ένας τον άλλον. Γιατί υπάρχουν στιγμές που ο άλλος δεν υποφέρεται. Εκεί εσύ πρέπει να είσαι ανεκτικός και ανεκτική. Με τη χάρη του Χριστού, με τη βοήθεια του Θεού. Και τότε θα μπορείς να σπουδάζεις την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τότε θα υπάρχει η ειρήνη του Θεού στο σπίτι σου, που είναι ζητούμενο. Ο Θεός της ειρήνης να είναι μαζί σου. Και όταν υπάρχει η ειρήνη του Θεού που φυλάει τις καρδιές μας και τους διαλογισμούς μας δια του Ιησού Χριστού, όταν υπάρχει ο σύνδεσμος της ειρήνης μέσα στο σπίτι, τότε μπορείς να αγωνιστείς για την ενότητα του Πνεύματος, που είναι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Η ενότητα του Πνεύματος μέσα στην Εκκλησία, η ενότητα του Πνεύματος μέσα στην οικογένεια, που είναι το δικό μας θέμα σήμερα. Πρώτον, ένα σώμα. Αμήν Χριστέ μου. Όπως η Εκκλησία πρέπει να είναι ένα σώμα, έτσι και η οικογένεια είναι ένα σώμα. Κεφαλή ο Χριστός στην Εκκλησία, ο άντρας στην οικογένεια. Βεβαίως κεφαλή του άντρος είναι ο Χριστός, αλλά ο άντρας. Και όλοι μαζί, μέλη του σώματος του Χριστού. Ένα σώμα. Δηλαδή δεν απομακρύνεσαι από την οικογένεια, αλλά αντιθέτως όλο και πιο κοντά μπας και όλο και πιο πολύ μαζί είσαστε. Ένα σώμα. Ο άντρας και η γυναίκα, οι γονείς και τα παιδιά, ένα σώμα, μία οικογένεια, μία οντότητα. Δεν είναι καθένας χώρια, δεν κάνει καθένας ό,τι θέλει, όπως θέλει, όποτε θέλει, αλλά συνεργάζονται, είναι συναρμολογημένοι ομού με την ενότητα της ειρήνης, με το σύνδεσμο της ειρήνης, αλλά και την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, για το οποίο αγωνιζόμαστε, την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου. Πρώτον λοιπόν, ένα σώμα. Δεύτερον, ένα πνεύμα. Διοικούμενη η οικογένεια από ένα πνεύμα, το Πνεύμα του Άγιο. Το Πνεύμα του Άγιο είναι αυτό που κατευθύνει, το ίδιο το πνεύμα κατευθύνει όλα τα μέλη της οικογένειας, ιδιαίτερα του άντρα και της γυναίκας. Μόνο όσοι διοικούνται, όσοι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου, είναι τέκνα Θεού. Ένα σώμα, αλλά και ένα πνεύμα. Γιατί αν δεν υπάρχει ένα πνεύμα που να συναρμολογεί, που να συνδέει τα μέλη, δεν μπορεί να υπάρξει και ένα σώμα. Η οικογένεια διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο. Από ένα πνεύμα, το Πνεύμα το Άγιο. Δεν ζουν μόνο κατά το Πνεύμα σαν οικογένεια, αλλά περπατούν κατά το Πνεύμα. Όπως ο Χριστός θέλει για τον κάθε έναν από εμάς. Όχι μόνο να ζούμε κατά το Πνεύμα, να περπατάμε κατά το Πνεύμα, δηλαδή να μην παίρνουμε αποφάσεις από μόνοι μας, το τι μας αρέσει, το τι θέλουμε, το τι νομίζουμε, αλλά πάντοτε να προσευχόμεθα και να λέμε στον Κύριο τώρα, όχι σαν άτομα, σαν οικογένεια όμως, για όλα τα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια και τα προσωπικά του κάθε μέλους της οικογένειας, αλλά και τα οικογενειακά προβλήματα. Εμάς μας αρέσει αυτό να κάνουμε, εσένα της αρέσει, Κύριε? Και μην εξουθενείς τον ελάχιστο, το μικρότερο παιδί, γιατί μέσα από τα μικρότερα παιδιά, συνήθως μέσα από τους ελάχιστους, ο Θεός δίνει τις μεγαλύτερες εμπνεύσεις, τις καλύτερες γνώμες, γιατί έχουν μεγαλύτερη αγαθοσύνη. Άρα λοιπόν, ένα πνεύμα να διοικεί την οικογένεια. Δεν κάνουμε ό,τι μας αρέσει,
Αλλά πηγαίνουμε στο Θεό σαν οικογένεια και λέμε, Κύριε, μας αρέσει αυτό. Σε να τι σ' αρέσει, και θα έρθει ο Θεός μεταβεβαιότητος να σου φανερώσει τι αρέσει, να σας φανερώσει τι αρέσει σε εκείνον. Είτε είστε δύο, είτε έχετε τρεις, τέσσερις και πολλά παιδιά. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε σαν οικογένεια. Γιατί έχουμε ένα πνεύμα. Αλλά πηγαίνουμε και λέμε, Κύριε, εμείς θέλουμε αυτό, εσύ τι θέλεις? Και έρχεται ο Θεός μετά πάσης βεβαιότητος, θα έρθει ο Θεός να σου φανερώσει, να σας φανερώσει τι θέλει αυτό. Και τέλος, εμείς, Κύριε, νομίζουμε αυτό. Εσύ τι νομίζεις? Και θα έρθει ο Θεός μετά πάσης βεβαιότητος να σας πει τη γνώμη Του. Αλλά το κρίσιμο σημείο δεν είναι τι θα πεις και τι θα σου πει ο Θεός. Το κρίσιμο σημείο είναι πώς πάτε στο Θεό. Ένας, σαν έναν. Ένα σώμα, ένα πνεύμα, στο Πνεύμα το Άγιο. Μια ελπίδα της κλίσεώς σας. Δεν έχουμε πολλές φιλοδοξίες σαν οικογένεια. Να κάνουμε σπίτια μεγάλα, να κάνουμε εκείνο. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, να το κάνουμε. Αλλά δεν είναι, δεν αγωνιζόμαστε, δεν μεριμνούμε, δεν φοβόμαστε. Τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε? Όχι. Έχουμε μία ελπίδα. Ότι μας κάλεσε ο Χριστός για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει? Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού σαν οικογένεια, σαν μία ευλογημένη οικογένεια, και όλα τα άλλα εγώ ο Θεός θα σας τα προσθέτω. Η ελπίδα μας λοιπόν είναι η αρπαγή της Εκκλησίας, η Βασιλεία των Ουρανών, η αιώνια ζωή, η ευλογία του Θεού, η παρουσία του Θεού, η δόξα του Θεού. Μία ελπίδα της προσκλήσεώς μας, ένα στόχο, ένα σκοπό. Ο σκοπός μας δεν είναι να σπουδάσουμε όλοι, καλό είναι, να γίνουμε πλούσιοι, αν το θέλει ο Θεός να το κάνει θα το κάνει, να επιτύχουμε, όλα γίνονται. Αλλά πρώτον η μία μας ελπίδα είναι η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Οι οικογένειες που χάνουν αυτό το στόχο, αυτή την ελπίδα, αυτό το σκοπό, τότε αυτοδιαλύονται, γιατί κάθε ένας πια αποκτά το δικό του προσωπικό στόχο και ζητάει να φτάσει στο δικό του προσωπικό σκοπό. Η οικογένεια όμως έχει ένα σκοπό, μία ελπίδα. Η οικογένεια του Χριστού, η ευλογημένη οικογένεια, η ενωμένη οικογένεια, η οικογένεια που σπουδάζει για την ενότητα του Πνεύματος, μία ελπίδα, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας Κύριος, το είναι πολύ σοβαρό, ένας είναι ο Κύριος της οικογένειας, ο Χριστός. Δεν υπάρχει άλλος Κύριος, δεν είναι Κύριος ο άντρας, δεν είναι Κύριος η γυναίκα, δεν είναι Κύριος ο θείος, ο μπαμπάς, ο βιομήχανος, ο φίλος, δεν είναι, ένας είναι ο Κύριος. Ουτοποιημένας είναι ο Κύριος της εκκλησίας στην οποία πηγαίνουμε. Ένας είναι ο Κύριος μέσα στην οικογένεια, ο Ιησούς Χριστός. Αυτόν υπακούς, σε Αυτόν προσεύχεσαι, Αυτόν πλησιάζεις, Αυτόν ζητάς, Αυτόν αγαπάς. Από Αυτόν περιμένεις τα πάντα, σαν μία οικογένεια, όχι σαν μέλη της οικογένειας, σαν μία οικογένεια με την ενότητα του Πνεύματος. Ένας Κύριος, μία πίστης, εδώ είναι πολύ σοβαρό. Δεν μπορεί άλλα να πιστεύω ένας, άλλα να πιστεύω άλλος, να υπάρχουν ετεροδιδασκαλίες μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να είστε εντελώς κατηρτισμένοι, είπαμε στην αρχή, και ζώντας την αλήθεια να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Μία πίστης, η υγιένουσα διδασκαλία. Όχι και εσύ έχεις δίκιο και ο άλλος έχει δίκιο, δεν πειράζει, να είμαστε ενωμένοι στα σοβαρά, στα μη σοβαρά. Δεν υπάρχει στο Λόγο του Θεού σοβαρό και μη σοβαρό. Όλα το στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι σοβαρά, ιδιαίτερα μέσα στην οικογένεια. Μία πίστης, και πρέπει να σπουδάζουμε για την ενότητα της μίας πίστης. Μία πίστης, ένα βάφτισμα. Πρέπει, ένα είναι το βάφτισμα. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, η σάφεση αμαρτιών που συμμετείχαμε όλοι, και θα πρέπει όσοι δεν είναι να συμμετάσχουμε. Αγωνιζόμαστε για τα παιδιά μας, να τα βαφτίσει ο Χριστός με Πνεύμα Άγιο, να βαφτιστούν εν ύδατι. Πιστεύουμε σε ένα βάφτισμα σωτηριακό, βάφτισμα σωτηρίας. Το βάφτισμα αυτό σώζει.
γιατί απεκδίεται ο άνθρωπος το σώμα των αμαρτιών της σαρκός αυτού. Άρα επιδίωξής μας είναι για όλα τα μέλη της οικογένειάς μας το βάφτισμα εν ύδατη. Βεβαίως και το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου που στα μικρά παιδιά είναι απαραίτητο να προϋπάρξει για να είναι εμφανής η αναγέννηση, να είναι αποδεδειγμένη η αναγέννηση. Και τέλος ένας Θεός αλλά και Πατέρας. Όλοι μας, όλη η οικογένεια έχει ένα Θεό που πιστεύει, που είναι ο Πατέρας μας. Μην ονομάστε κανένα πατέρα σας επί της γης, γιατί ένας είναι ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής. Ένας Θεός Πατέρας. Και πώς θα γνωρίσεις το Θεό Πατέρα, πώς θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας Θεός, μέσα στο ταμείο σου. Γιατί στο ταμείο σου αποκαλύπτεται ο Πατέρας εν το κρυπτό για να σου ανταποδώσει στο φανερό. Θέλουμε λοιπόν ένα Θεό Πατέρα που μας αποκαλύπτεται στο ταμείο μας σαν μία οικογένεια, όχι στο προσωπικό ταμείο, στην οικογενειακή προσευχή. Μπαίνουμε μέσα στο ταμείο μας σαν μία οικογένεια και προσευχόμεθα εν το ονόματι του Χριστού, μετανοούμε. Ζητάμε συγγνώμη από ο ένας από τον άλλον και όλοι μαζί από το Θεό. Συγχωρούμε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί συγχωρούμεθα από το Θεό. Και όντες μία οικογένεια, εν το ονόματι του Χριστού, πηγαίνουμε στον Πατέρα μας που μας αποκαλύπτεται ο Θεός Πατέρας μας εν το κρυπτό, και εκεί ανοίγουμε την καρδιά μας και είμαστε βέβαιοι ότι θα μας ανταποδώσει εν το φανερό. Γιατί αυτός είναι ον επί πάντων, κυριαρχεί σε όλα και το ξέρουμε ότι είναι ο κυρίαρχος πάντων. Ενεργεί δια πάντων, γι' αυτό θέλει πάλι πολύ μεγάλη προσοχή. Κυριαρχεί στον πατέρα, στη μητέρα, είναι ο κυρίαρχος και αποδέχονται την κυριαρχία. Τα παιδιά και αποδέχομαι ότι ο πατέρας κυριαρχεί στα παιδιά μου. Είναι κυρίαρχος, είναι κύριος των παιδιών μου. Αλλά και ενεργεί δια πάντων. Ενεργεί ο Πατέρας Θεός μέσα από τη γυναίκα μου. Ενεργεί ο Πατέρας Θεός μέσα από το μικρό μου παιδί, το μεγαλύτερο παιδί. Ενεργεί ο Θεός, ξέρουν όλοι και μέσα από μένα. Ξέρουμε ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Αλλά είναι κύριος πάντων. Δεν είναι μόνο δικός μου κύριος. Δεν είναι μόνο δικός μου κυρίαρχος. Είναι κυρίαρχος πάντων όλης της οικογένειας και ενεργεί με όλη την οικογένεια και κατοικεί μέσα σε όλη την οικογένεια. Σε κάθε ένα μέλος της οικογένειας ξεχωριστά, αλλά και σε όλη την οικογένεια κατοικεί και πρέπει να κατοικεί ο Πατέρας Θεός. Και έτσι σπουδάζουμε για την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου που δημιουργεί μια οικογένεια πνευματική και απόλυτα ευλογημένη. Στην επόμενή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την ενότητα της πίστεως, αλλά και για τα προβλήματα που μπορούν να παρουσιαστούν μέσα σε μια οικογένεια που διασπά αυτή την ενότητα. Εδώ όμως η ώρα μας πέρασε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Η εκπομπή μας αυτή έφτασε στο τέλος. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί. Την επόμενη φορά, μέχρι τότε σας ευχόμαστε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών στις οικογένειές σας. Αμήν.